Ξέρετε από την αρχή για προδιαγεγραμμένο έγκλημα. Γιατί? Ακριβώς έτσι είναι. Και δυστυχώς εγώ θέλω να το πω, δεν τιμά αυτό το θέατρο του παραλόγου που βλέπουμε στην αντιπαράθεση, κυρίως μεταξύ Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ αλλά και ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ τις τελευταίες μέρες. Γιατί αυτό που όλοι μας μπορούμε να καταλάβουμε είναι ότι γίνεται μια αντιπαράθεση βολική που επιδιώκει να μείνει η συζήτηση στην κορυφή του παγόβουνου. Πόσοι ήταν, ποιοι ήταν, πώς διορίστηκαν, ενώ και αυτά είναι αποτελέσματα μιας κατάστασης με συγκεκριμένες αιτίες. Και τις αιτίες τις γνωρίζουμε. Και αυτά δεν πρέπει να διερευνηθούν όμως, κύριε Νικολάου. Εμείς λέμε ότι όλες οι ευθύνες οι οποίες προκύπτουν πρέπει να διερευνηθούν. Είτε είναι ατομικές, είτε είναι ευθύνες της εταιρείας, του μονοπωλίου, είτε είναι ευθύνες πολιτικές κτλ. Πρέπει να διερευνηθούν. Όμως κοιτάξτε να δείτε. Τις αιτίες τις ξέρουμε. Τις είπαν οι εργαζόμενοι των σιδηροδρόμων πριν από ένα μήνα ακριβώς. Τις είπαν βουλευτές και του Κομμουνιστικού Κόμματος στις 12 πρώτου, όπου έγινε συζήτηση για νομοσχέδιο για τα σιδηροδρομικά και αεροπορικά δυστυχήματα. Και ποιες είναι οι αιτίες που συζητήσαμε τότε και είναι δημόσιες κιόλας? Είναι ότι είναι ένα έγκλημα το οποίο έχει γίνει ακριβώς επειδή υλοποιήθηκε μια πολιτική στρατηγική συγκεκριμένη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απελευθέρωση των μεταφόρων. Είναι αυτό που λέμε που έκοψε το βαγόνι από τη ράγα. Το βαγόνι το οποίο ήταν κερδοφόρο, το ξεπούλησε και επιδότησε και με 50 εκατομμύρια την εταιρεία που το αγόρασε κάθε χρόνο. Τη ράγα την κράτησε, την υποχρηματοδότησε, την αποψήλωσε ήταν από προσωπικό. Υγιής οργανισμός ΟΣΕ. Μα τι λέμε τώρα, μπορούν κρίσιμες υποδομές για το κράτος να κρίνονται με βάση το κέρδος του κάθε μονοπωλιακού μήλου ή όχι? Όχι, ο ρωτώ αν ήταν υγιής και βιώσιμος. Είναι ανεξάρτητα από αυτό. Μπορείς εσύ να λες ότι έχω προϋπολογισμό 50 εκατομμύρια το χρόνο για συντήρηση και ασφάλεια των γραμμών και να δίνεις 25, ενώ για να εξασφαλίσεις χρηματοδότηση στην ιδιωτική επιχείρηση? Αυτό τι αποδεικνύει? Αποδεικνύει ένα πάρα πολύ μεγάλο πράγμα. Ότι η κυβέρνηση πρώτα απ' όλα είναι υπόλογη. Γιατί στη δική της επιστασία έγινε αυτό το έγκλημα. Είναι και εταιρεία υπόλογη. Όμως ταυτόχρονα είναι υπόλογοι και έχουν ευθύνες. Διαχρονικά όλοι όσοι διαχειρίστηκαν το κράτος στη διακυβέρνηση και υλοποίησαν αυτήν ακριβώς την πολιτική. Αν δεν κουβεντιάσουμε για αυτά τα ζητήματα, δηλαδή ποια πολιτική ξεπουλήματος των βασικών υποδομών, μπουκώματος με χρήμα των μονοπωλιακών. Μα κύριε Νικολάου, μέχρι και η Ευρωπαϊκή Ένωση κατηγορεί για ολιγορία την κυβέρνηση, τις κυβερνήσεις που πέρασαν. Έτσι. Στο τέλος θα μας ζητήσει και λεφτά πίσω. Γιατί δώσανε χρήματα για να γίνουν υποτίθεται επενδύσεις και επενδύσεις δεν έγιναν. Θυμηθείτε το. Ήδη μας έχουν παραπέμψει στο Ευρωπαϊκό. Εγώ ταξιδεύω με τρένα στο Ευρωπαϊκό Ένωση. Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ήδη τώρα, πριν λίγες μέρες, πριν από την τραγωδία, και θα πληρώσουμε πρόστιμο και μάλιστα χοντρό πρόστιμο. Δηλαδή, ακόμα και οι Ευρωπαίοι, έτσι όπως το λέτε, εναντίον μας. Εγώ σας ακούω, κύριε Νικολά, σας ακούω, αλλά από την άλλη πλευρά, η τεχνολογική αναβάθμιση των υποδομών. Καταλαβαίνω όλο το υπόλοιπο που λέτε, το επιχείρημα, το καταλαβαίνω, το ακούω και το σέβομαι, ας πούμε. Αλλά εδώ πέρα την τεχνολογική αναβάθμιση την έχει αναλάβει μια εταιρεία. Η εταιρεία αυτή είναι δική μας, ελληνική εταιρεία, είναι εργοσέ, δεν είναι κάποια άλλη. Και φαίνεται ότι αυτή άφησε τη δουλειά στη μέση. Ξέρετε το καθεστώς, με το οποίο λειτουργεί η εργοσέ και τα υπόλοιπα κομμάτια τα οποία φύγανε με τη διάσπαση των σιδηροδρόμων και μείνανε στην δική μας διαχείριση? Και αυτό είναι ένα θέμα, η διάσπαση. Τα 11 ώρα, 29 ώρες χωρίς ρεπό, από ψηλωμένο προσωπικό, θα τα κάνει τα έργα. Υπάρχουν ομάδες συντήρησης γραμμών. Βγαίνει η Έλληνη και λέει, εμείς είμαστε λέει, μόνο για τη μεταφορά. Κοιτάξτε. Του κόσμου και των εμπορευμάτων. Ακριβώς. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τίποτα άλλο. Αυτά όλα ο κόσμος, και ο κόσμος που πενθεί, που έχασε τους ανθρώπους του, και ο ελληνικός λαός είναι όλα, τα καταλαβαίνει. Γι' αυτό είναι και στους δρόμους. Και δεν απαιτεί κάτι άλλο πέρα από το να γίνει διαλέγκανση, να αποδοθούν ευθύνες και να πάρθουν μέτρα ώστε να μην ξαναγίνει τέτοιο ατύχημα. Και γι' αυτό και σήμερα που έχει μεγάλες διαδηλώσεις και αύριο στην απεργία ο κόσμος θα κατέβει να απαιτήσει αυτά ακριβώς τα πράγματα, παρά το κλίμα καταστολής και τρομοκρατίας, τις απαράδεκτες επιθέσεις που κάνει κύριε η αστυνομία απέναντι σε αυτούς που κινητοποιούνται. Και από τη συζήτηση αλλά και από αυτά που είπαν πριν, αποδεικνύεται ένα πράγμα. Και στις μεταφορές και στην πανδημία και στις φυσικές καταστροφές, όταν φεύγει η κρατική ευθύνη για την κατάρτιση των σχεδίων και την προστασία της ζωής και αποδίδεται αυτή σε ιδιωτικές εταιρείες, μονοπωλιακές εταιρείες ή στο νόμο και τη βασική κατεύθυνση του κόστους ωφέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θρυνούμε θύματα. Αυτό πρέπει να γίνει βίωμα στον ελληνικό λαό. Τώρα είναι η ώρα η οργή να γίνει οργανωμένος αγώνας. Να γίνει οργανωμένος αγώνας. Κοίταξε, κύριε Γερίδη, η Hellenic Train την έχει αγοράσει η Ιταλική σιδηρόδρομη. Το δίκτυο επίσης το κρατήσατε για να το υποχρηματοδοτήσετε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ και συγγνώμη για την πίεση. Στον δρόμο, γιατί αλλιώς αν δεν βγουν στον δρόμο. Πρέπει να διασφαλιστούν τα ειρηνικά συλλαλητήρια αύριο.